Μακάρι να μπορούσε ο ελληνικός λαός μέσα από αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα να αντλήσει κάποιες αποδείξεις και συμπεράσματα που αφορούν, αν θέλετε, την τελευταία δεκαετία. 2009, 2010, 2020. Μιλάω με αυτή την αποσπασματικότητα γιατί έχει τη σημασία του. Αναμφισβήτητα η μομφή είναι ένα όπλο κοινοβουλευτικό, όπως είναι και το κατά, ενδεχομένως και το παρόν, απέναντι σε ένα κυβερνητικό νομοσχέδιο που πάει να γίνει νόμος ή, αν θέλετε, απέναντι και στη γενικότερη κυβερνητική πολιτική. Για μας είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά. Όχι απλά μεμφόμαστε, καταδικάζουμε και καταγγέλουμε την κυβερνητική πολιτική με την ίδια ζέση και με την ίδια αποφασιστικότητα που το κάναμε και για τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όπου μιλώντας τώρα στη δεκαετία, δεν θέλω να κάνω παλιότερη αναδρομή, η μία ήταν προέκταση της άλλης. Και φυσικά η κάθε επόμενη πρόσθεται κάτι σε βάρος του λαού σε σχέση με την προηγούμενη. Δεν μπορούσε να κάνει και αλλιώς. Αλλά τουλάχιστον αυτές οι συζητήσεις, έστω και για τη μομφή, μπορεί να αποτελέσουν και ένα πεδίο μιας πιο, πώς να πω, ουσιαστικής και με σεβασμό σε όσους παρακολουθούν από την τηλεόραση αυτή τη συζήτηση με ένα τέτοιο όρο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί κάποιος είπε και σωστά, μοιάζει με σοου. Εγώ θα έλεγα το εξής πράγμα. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση και τα άλλα κόμματα πλην ΚΚΕ είναι υπαρκτές, αλλά είναι πολύ λιγότερες και πολύ λιγότερο σημαντικές όσο αφορά τα συμφέροντα του λαού σε σχέση με αυτά που σας ενώνουν. Γι' αυτό και καταφεύγετε σε ορισμένα επιχειρήματα, τα οποία, πω να σας πω, ενώ πολιτικά είναι επενδεδημένα με ευγενή γλώσσα, αλλά δεν ξέρω, εγώ θα τα έλεγα και χειδεολογία. Και θα πω ένα παράδειγμα. Γιατί πρέπει επιτέλους να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι όταν χρησιμοποιούνται τέτοιες ατάκες και τέτοια επιχειρήματα, κρύβεται αυτό που ενώνει τα κόμματα όσο αφορά τη γενική πολιτική γραμμή πίστης και δράσης. Παραδείγματος χάρη, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι η πρόταση μομφής που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρόταση μομφής στον κύριο Τσακαλώτο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, επώνυμα από συγκεκριμένα άτομα το είπαν από αυτό το βήμα, ότι η πρόταση μομφής στον Υπουργό Οικονομίας, τον κύριο Σταϊκούρα, είναι μία πρόταση που έδωσε τη δυνατότητα στον κύριο Μητσοτάκη να τον αδειάσει, γιατί δεν ήρθε στην ομέλεια της Βουλής να τον στηρίξει κτλ. Μα είναι επιχειρήματα αυτά. Αισθάνεστε την ανάγκη να χρησιμοποιήσετε τέτοια επιχειρήματα ακριβώς γιατί πρέπει να δημιουργηθεί εντύπωση ότι ανάμεσά σας υπάρχει χάσμα. Δεν υπάρχει τέτοιο χάσμα. Να πω και ένα άλλο παράδειγμα με την ευκαιρία που είναι και λίγο επίκαιρο. Είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός να βγάζει συμπέρασμα ποιος είναι υπέρ του ή ποιος εναντιώνεται τα λαϊκά συμφέροντα μετρώντας μόνο τις ψήφους ναι, όχι, ναι, υπέρ, κατά, παρόν, ναι, όχι, παρόν. Όχι. Έχει σημασία ο ελληνικός λαός να δει και αυτοί, τα κόμματα της αντιπολίτευσης που καταψηφίζουν ένα κυβερνητικό νόμο όπως είναι αυτός ο απέσιος, απάνθρωπος, βάρβαρος νόμος που έχει σχέση με την πτώχευση. Πρέπει να δει από ποια σκοπιά, ποια είναι τα επιχειρήματα συνολικά. Και πρέπει να σκεφτεί, εφόσον αυτά κυβέρνησαν, τι είχαν κάνει στο αντίστοιχο ζήτημα. Το ναι, όχι και παρόν δεν λέει και πολλά πράγματα. Πρακτικά βέβαια κανονίζει ποιος νόμος περνάει και ποιος δεν περνάει ή ποιος είναι εναντίον. Και νιώθω την ανάγκη σε αυτό το βήμα εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος να πω το εξής πράγμα. Η Αυγή αυτές τις μέρες με αφορμή τη δίκη της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, της Χιτλερικής, έκανε ένα άθροισμα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η Χρυσή Αυγή όλα αυτά τα χρόνια πλησίαζαν στον αριθμό των όχι στα νομοσχέδια που έφερνε η κυβέρνηση. Αν αυτό δεν είναι παραλλαγή της θεωρίας της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Μητσοτάκη των δύο άκρων, τι είναι? Είναι πιο ευγενική, είναι πιο όμορφη? Μα βεβαίως η Χρυσή Αυγή δεν ψήφιζε
τα νομοσχέδια της κυβέρνησης που τον έστειλε, που τους έστειλε στο δικαστήριο, ή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που σαφώς ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε την καταδίκη και τη φυλάκησή τους. Αν ψάξετε όμως, ψάξτε τα ναι της Χρυσής Αυγής. Ψήφιζαν παροχές στο μεγάλο κεφάλαιο, συμφωνίες ελληνοξενικές που αφορούσαν επιχειρηματικούς ομίλους, στο εφοπλιστικό κεφάλαιο. Δεν βγαίνει συμπέρασμα με το όχι. Μήπως δηλαδή όλοι εμείς που θα καταψηφίσουμε, όχι τον κύριο Σταϊκούρα, ένα άτομο είναι ο κύριος Σταϊκούρας που δράσει στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής, που καταψηφίζουμε την κυβέρνηση, την καταψηφίζουμε από την ίδια αφετηρία, από πολύ διαφορετική. Αφήστε λοιπόν τέτοια επιχειρήματα τερτύπια. Και θέλω να πω ένα παράδειγμα. Πού συναντιέστε όλα τα κόμματα πλην ΚΚΕ στη σημερινή συζήτηση? Παίρνω ένα μεμονωμένο γεγονός, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Όλοι οι εισηγητές, οι εκπρόσωποι που μίλησαν, οι βασικές ομιλίες που έγιναν χθες και τις άκουσα από το σπίτι μου, έλεγαν το εξής ζήτημα, ότι ζούμε κρίση πανδημίας, υγειονομική κρίση. Όλοι συναντηθήκατε σε αυτό. Σοβαρά αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε σήμερα? Βεβαίως είναι. Αλλά όλοι βγάζετε λάδι και αποσιωπάτε το λαό ότι και η πανδημία αν δεν είχαμε, η Ελλάδα βρισκόταν σε μια ανεμική καπιταλιστική ανάπτυξη, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα κράτη εκτός από αυτήν, και ότι υπήρχε πρόβλεψη, φόβος, ανησυχία, βεβαιότητα, πιθανότητα, ενδεχόμενο να ξεσπάσει νέα συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση. Βεβαίως, η κρίση, η πανδημία, ο κορονοϊός, μπορεί να την επιτάχυνε, μπορεί να την έκανε πιο βαθιά, να δημιούργησε ορισμένα προβλήματα. Έχετε κάθε συμφέρον να μιλάτε σήμερα, πολιτικό και ταξικό συμφέρον, όλα τα κόμματα και κυβέρνηση εννοείται βεβαίως, να μιλάτε για κρίση υγειονομική. Βεβαίως στην υγειονομική κρίση ποιος δεν θα συμφωνήσει σε ορισμένα περιοριστικά μέτρα. Θα συμφωνήσουμε. Από εκεί και πέρα βέβαια διαφωνούμε στην όλη ετοιμότητα του συστήματος, στην κατάσταση του συστήματος υγείας κτλ. Κτλ. Τα άπανη σύντροφή μου δεν θέλω να τα επαναλάβω. Τα χρόνια που ξέσπασε η κρίση, 2009, πιο πριν ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2008, μέχρι το 2018-19, τι λέγατε κυβέρνηση, αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα, τα τότε κόμματα μέσα στη Βουλή? Ότι η κρίση προκλήθηκε, φταίει ο Παπανδρέου, φταίει ο Καραμαλής, φταίει ο Σιμίτης, αν θυμάμαι καλά και ξέχασε και κανέναν άλλον, φταίει ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω ποιοι φταίει. Είναι κρίση διαφθοράς, ρεμούλας, κομματοκρατίας, ρουσφετολογίας, ανικανότητα στη διαχείριση, αυτά λέγατε. Όταν η κρίση ξέσπαγε όχι μόνο σε κοντινά μας κράτη, αλλά ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και έπαιρνε συγχρονισμένα πάρα πολλά και από τα πιο κρατεά καπιταλιστικά κράτη. Έχετε κάθε συμφέρον να κρύψετε από τον ελληνικό λαό ότι η κρίση, η καπιταλιστική οικονομική κρίση που ζούμε και αυτή που επιταχύθηκε και ξέσπασε τώρα και θα συνεχιστεί, είναι η φυσιολογική, το φυσιολογικό αποτέλεσμα της φυσιολογικής λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος. Γιατί δεν το λέτε? Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί στηρίζετε αυτό το σύστημα, όλοι σας, ιδεολογικά, πολιτικά, οικονομικά, κατασταλτικά, συνταγματικά, με όλους τους τρόπους, στρατιωτικά, με όλους τους τρόπους. Και δεύτερον, γιατί θέλετε να προσάλλετε την αντίληψη ότι ο λαός έχει να διαλέξει ανάμεσα στο ένα ή στο άλλο μείγμα ή παραλλαγή διαχείρισης των ίδιων συμφερόντων, των συμφερόντων του κεφαλαίου σε βάρος των εργαζομένων. Και περιορίζεστε τώρα σε αυτά. Και πιάνετε ένα ζήτημα, παρακολουθεί ο ένας τον άλλο, τι λέει στο tweet. Αν ένας τέλεχος έχει μια διαφωνία με την ηγεσία του και ασχολείστε με εσωκομματικές, ας πούμε, διαφωνίες ο ένας με τον άλλο, γιατί αυτά αφορούν τον ελληνικό λαό, έχουν ένα ενδιαφέρον με την εξής έννοια. Βεβαίως σήμερα γίνεται διαπάλη ανάμεσα και υπάρχει αγωνία
ανάμεσα σε τμήματα του κεφαλαίου, ανάμεσα σε καπιταλιστικά κράτη ανάλογα με τη θέση που έχουν στην ιεραρχία της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας ή της περιφερειακής, για το ποιο είναι το καλύτερο μείγμα διαχείρισης. Και οι ίδιες διαφωνίες υπάρχουν και μέσα στα φιλελεύθερα κόμματα ή νεοφιλελεύθερα που τα λέτε εσείς, και ανάμεσα στα σοσιαλδημοκρατικά ή σοσιαλδημοκρατικοποιημένα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ κόμματα, ανάμεσα ακόμα και σε κόμματα που λέγονται αριστερά κτλ. Και αυτές οι διαφωνίες και αντιφάσεις δεν είναι, εμείς δεν τους δίνουμε χυδαία μορφή, ούτε ασχολούμαστε με τα πρόσωπα, ποιος λέει και τι είπε και τι έλεγε τώρα, αλλά προκύπτουν από τις αξεπέραστες δυσκολίες και αντιφάσεις που έχει το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Πέρασε εκείνη η εποχή που υπήρχαν οι ανεβασμένοι ρυθμοί καπιταλιστικής ανάπτυξης, αλλά και σημείο αντιθέσεων. Και εδώ φάνηκε και στη συζήτηση και φάνηκε από τη στιγμή που βγήκε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε στην αντιπολίτευση, όπως και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση και έγινε κυβέρνηση. Έχετε κάποιες επιμέρους διαφωνίες στο πώς θα ενσωματώσετε, ποια είναι η κατάλληλη πολιτική που ενσωματώνει και χειραγωγεί τον ελληνικό λαό. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να προτάσει νόμους και τάξεις, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ να προτάσει την κοινωνική αλληλεγγύη για τη δημοκρατία. Και οι δυο σας και τα άλλα κόμματα, τι λέτε, να μειώσουμε τις κοινωνικές ανισότητες. Άρα, δέχεστε ότι πολιτεύεστε, ασπάζεστε, στηρίζετε το καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο το βασικό του γνώριμα είναι η ταξική εκμετάλλευση, που βεβαίως εκφράζεται με τη μορφή των κοινωνικών ανισότητων που δεν καταργούνται, ακόμα και την περίοδο, τη χρυσή τη λεγόμενη στασιαγωγικά, τη βάζουμε εμείς, περίοδο 16, 60, 70, 80, που δίνονταν και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα σε έναν βαθμό αυξήσεις στους μισθούς και στα μεροκάματα, διεύρυνση, ας πούμε, των δυνατοτήτων να μπουν και παιδιά φτωχών οικογενειών στα πανεπιστήμια. Και εκείνη την περίοδο ο βαθμός εκμετάλλευσης εργατικής τάξης και των άλλων στρωμάτων αύξηνε. Και θα ήθελα να ακούσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Ποια είναι αυτά? Εσείς σήμερα δεν είπατε για τους επιχειρηματίες, η Νέα Δημοκρατία λέει τους επιχειρηματίες, οι ιδιώτες. Εσείς λέτε ιδιώτες, δεν ξέρω τι εννοείτε με τους ιδιώτες. Ιδιώτες μπορεί να είναι και ένας που έχει ένα περίπτερο. Και ένας που κάνει μάθημα στα σπίτι, σε μαθητές. Ποια είναι αυτή η μικρή και μεσαία επιχειρηματίες που κόπτεστε? Όταν ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, μιλούσε ότι χτυπάει ο ΣΥΡΙΖΑ τη μεσαία τάξη. Δεν μας προσδιορίσει η Νέα Δημοκρατία. Τι εννοεί μεσαία τάξη? Ή μάλλον με ορισμένες αλχημίες λέγανε, στη μεσαία τάξη είναι αυτοί που έχουν 10.000 ευρώ το χρόνο και πάνω. Όλοι είναι μεσαία τάξη. Γιατί δεν θέλετε βέβαια να αναγνωρίσετε ότι υπάρχει εργατική τάξη, που δεν καθορίζεται μόνο από το ύψος του εισοδήματος, αλλά από πολύ πιο άλλα ουσιαστικά κριτήρια. Δεν μπορώ να τα πω τώρα, δεν μπορώ να κάνω μάθημα από το βήμα της Βουλής. Ποια είναι τα μικρά και μεσαία, οι μεσαίοι επιχειρηματίες, δεν μας λέει ο ΣΥΡΙΖΑ? Υπάρχουν. Και εμείς τους δεχόμαστε. Ποιοι είναι όμως, ποια είναι τα κριτήρια? Την εργατική τάξη δεν την παραδέχεται κανένα κόμμα ότι υπάρχει. Υπάρχουν οι φτωχοί γενικά και τα μικρά και μεσαία στρώματα. Αυτοί. Και τρίτο, τι υπάρχει? Οι επιχειρηματίες που αν βγάλουν τα περισσότερα κέρδη, αυτά πιστεύετε, αναγκαστικά θα βελτιωθεί και η ζωή των μικρών και μεσαίων στρωμάτων και θα μειωθούν οι κοινωνικοί ανισότητες. Δεν υπάρχει περίοδος ανάπτυξης του καπιταλισμού, ακόμα και την περίοδο εκείνη που ανέβαιναν οι μισθοί, που ο βαθμός εκμετάλλευσης δεν γινόταν μεγαλύτερος και πολύ μεγαλύτερος. Εμείς δεν κρινόμαστε, δεν κρίνουμε τον εαυτό μας τι λέμε μέσα στη Βουλή και αν τα λέμε ωραία και χρησιμοποιούμε ωραίες ατάκες. Εκεί που κρίνεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στη γειτονιά, στο χωράφι, στο δρόμο που είναι αυτοί οι βιοπαλαιστές, μικροί και μεσαίοι οι βιοπαλαιστές, όχι όλα γενικά τα μεσαία στρώματα. Εκεί που υπάρχει οι γυναίκες και η νεολαία που ανήκουν στην εργατική τάξη και στα λαϊκά στρώματα που προσεγγίζει η ζωή τους, το επίπεδο ζωής τους, με το επίπεδο ζωής της εργατικής τάξης ή το αύριο θα τους φέρει ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση. Εκεί ο λαός πρέπει να κατηγορήσει και να τιμωρήσει.